Μάλιστα. Παρελθόν ο νόμος Παπά. Ζητάμε εκλογές, λέει η Νέα Δημοκρατία. Πάμε να πάρουμε το πρώτο σχόλιο των νομικών για αυτή την απόφαση. Ο κύριος Μιχάλης Δημητρακόπουλος είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Σας ακούμε. Μια ξεκάθαρη απόφαση, αντισυνταγματικός ο νόμος. Καλησπέρα. Εγώ θα ήθελα να σας πω το εξής, στο λίγο χρόνο που μου δίνετε. Όταν ο Μέγας Ελευθέριος Βενιζέλος ίδρυσε το Συμβούλιο της Επικρατείας, στην εναρχτήρια ομιλία του είπε απευθυνόμενος στο Συμβούλιο της Επικρατείας: «Σας καλώ εσάς τους δικαστές του Συμβουλίου Επικρατείας», αυτό έγινε το 1928, «εάν ποτέ διαπιστώσετε ότι κάποιος νόμος της κυβερνήσεώς μου παραβιάζει το Σύνταγμα, θέλω εσείς πρώτοι να κρίνετε αυτή την αντισταγματικότητα, να κρίνετε το λάθος της κυβερνήσεως και να ξέρετε ότι με την απόφασή σας αυτή θα μας δείξετε το δρόμο να μην παραβιάζουμε το Σύνταγμα». Μιλάτε και για εγώ, το μέγεθος του Ελευθερίου Βενιζέλου, κύριε Δημητρακόπουλε. Ναι, ναι. Και είπε ο Βενιζέλος, στάθω εγώ ίδιος να συγχαρώ τον πρόεδρο του Συμβουλίου Επικρατείας που θα μας δείξει τον νόμο προς τη συνταγματική νομιμότητα. Σωστό. Αυτά είπε ο μεγάλος Ελευθέριος Βενιζέλος. Ο μεγάλος. Και εδώ βλέπουμε τώρα την κυρία Γεροβασίλη μετά από μία απόφαση η οποία δεν της άρεσε. Και βγαίνει και καθυβρίζει το Συμβούλιο Επικρατείας επειδή κατά την άποψή του έβγαλε μία απόφαση που δεν είναι σωστή. Συγκρίνεται λοιπόν, θα μου πείτε πώς να συγκρίνεις τώρα τον Ελευθέριο Βενιζέλο με την κύριο Βασίλη. Είναι νομική, θεσμική και ιστορική ασέβεια. Αλλά δέστε όμως το θράσος της συγκεκριμένης κυβερνητικού εκπροσώπου όταν η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας την ενοχλεί. Αισθάνονται δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι ότι οι νόμοι τους εκφράζουν τη δημοκρατία. Και αν υπάρχει ένας θεσμός όπως είναι το Συμβούλιο Επικρατείας που λέει ότι ο νόμος σου είναι αντισταγματικός, τότε πλήττεται η δημοκρατία. Δηλαδή, ταυτίζουν τον εαυτό τους και τους νόμους τους με τη δημοκρατία. Είναι δυνατόν αυτό να γίνει θεσμικά και δημοκρατικά ανεκτό? Αυτό είναι το πρώτο σχόλιο μου. Το δεύτερο, το νομικό σχόλιο μου, έτσι. Το Συμβούλιο Επικρατείας το 2014 και το 2015, αυτό το είχα γράψει και στην εφημερίδα Βήμα, είχε βγάλει εν ονομελία δύο αποφάσεις που είπα το Συμβούλιο Επικρατείας ότι το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης είναι αρμόδιο για την αδειοδότηση των τηλεοπτικών σταθμών. Σε ανύποπτο χρόνο είχε βγάλει αυτή την απόφαση. Πώς θα ερχόταν τώρα το Συμβούλιο Επικρατείας οι ίδιοι άνθρωποι και θα λέγανε έτσι είπαμε το 2014 και το 2015 και τώρα ακυρώνουμε και μουτζώνουμε τον εαυτό μας και λέμε ότι είναι συνταγματικό να βγει μια αδειοδότηση των τηλεοπτικών σταθμών ερήμην του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Γι' αυτό λοιπόν αγαπητέ Μιχάλη, δυστυχώς όμως ο πρόεδρος του Συμβουλίου Επικρατείας, ο σημερινός, ο κύριος Σακελαρίου, ενώ με προηγούμενη απόφαση του είπε ότι συνταγματικά μόνο το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης είναι αρμόδιο θεσμικά να αδειοδοτήσει, τώρα ακυρώνει τον εαυτό του. Και βλέπεις μετά μια άλλη ιστορική σύγκριση του κυρίου Σακελαρίου με τον Ρακτιβάν, τον πρώτο πρόεδρο του